Για τη διαδικασία της κλήρωσης, τους ομίλους που έχουν ήδη καταταγεί ομάδες, τα γήπεδα της Αμερικής και θυμηθείτε πώς έφτασαν στα τελικά η ελληνική και η ρωσική ομάδα που μετήχαν στον έκτο προκριματικό όμιλο. Κληρώνει αύριο στο Las Vegas όχι μόνο ελληνικά αλλά και παγκόσμια. Στην πόλη της τύχης, οι 24 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ 94 αναζητούν την ευνοϊκή κλήρωση που θα τους επιτρέψει να κάνουν όνειρα για τίτλους ή μια καλή εμφάνιση το ερχόμενο καλοκαίρι στα αμερικανικά γήπεδα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η εθνική μας ομάδα, ψάχνοντας και αυτή το αμερικανικό όνειρο. Ας δούμε όμως πώς η εθνική πέτυχε την ιστορική αυτή πρόκληση. Μετά την τιμωρία της Ιουγκοσλαβίας και τον αποκλεισμό της από την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, τρεις ήταν οι ομάδες που φάνηκε ότι θα διεκδικήσουν τις δύο προνομιούχες θέσεις του 5ου ομίλου της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Η Ρωσία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Τελικά η εθνική μας ομάδα και η Ρωσία είναι αυτές που θα ταξιδέψουν το καλοκαίρι στην Αμερική. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που εξασφάλισε την συμμετοχή της στα τελικά του Μουντιάλ 94, για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία της, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 14 βαθμούς, σημειώνοντας 6 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που προκρίθηκε αίτητη. Η ελληνική ομάδα στηρίχθηκε κυρίως στην πολύ καλή της άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχτηκε μόλις 2 γκολ εκτός έδρας, ένα από τη Ρωσία και ένα από το Λουξεμβούργο, ενώ σημείωσε 10 γκολ. Από 2 η Μητρόπουλος, Μαχλάς και Αποστολάκης και από 1 η Δημητριάδη, Σοφιανόπουλος, Αραβάκος και Τσαλουχίδης. Το καθοριστικό παιχνίδι για την πρόκριση ήταν αυτό της 31ης Μαρτίου στην Βουδαπέστη με την Ουγγαρία. Το εύστοχο κτήμα πέναλτι του Στράτου Αποστολάκη μας χαρίζει την νίκη και συγχρόνως μετατρέπει τις δύο συναντήσεις με τη Ρωσία σε τυπική διαδικασία. Η εθνική ομάδα πάντως θα αποσπάσει ισοπαλία στη Μόσχα 1-1 και θα κερδίσει το Ολυμπιακό Στάδιο 1-0 στις 17 Νοεμβρίου, τερματίζοντας πανηγυρικά στην πρώτη θέση και αποστομώνοντας όσους υποστήριζαν ότι η πρόκρισή της οφείλεται στην τιμωρία των Πλάβη. Τα αποτέλεσματα της εθνικής μας ομάδας, με Ισλανδία 2 νίκες με το ίδιο σκορ 1-0, με Λουξεμβούργο 2-0 στην Αθήνα και 3-1 στο Μεγάλο Δουκάτο, με Ουγγαρία 0-0 στη Θεσσαλονίκη και 1-0 στη Βουδαπέστη και με Ρωσία 1-1 στη Μόσχα και 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Αλκέτας Παναγούλιας και οι διεθνείς μας είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την επιτυχημένη παρουσία τους και στα αμερικανικά γήπεδα. Ευελπιστούν λοιπόν ότι στην αυριανή κλήρωση του Las Vegas η εθνική μας ομάδα θα βρεθεί στον όμιλο της Νέας Υόρκης, όπου πιθανότατα θα τεθεί επικεφαλής η Ιταλία και θα έχει έτσι εξασφαλισμένη την βοήθεια και την παρουσία της ελληνικής ομογένειας που αριθμεί πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Υπό την καθοδήγηση του Παύελ Σαντίριν, η Ρωσία τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 5ου ομίλου, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς, με 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα από την εθνική μας ομάδα. Σημείωσε 15 γκολ και δέχτηκε 4. Ο 50χρονος Σαντίριν αντικατέστησε τον Ανατόλη Μπίσοβετς μετά τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1992 και τη διάλυση της ομάδας της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Διακρίνεται για τον αυστηρό χαρακτήρα του και την πειθαρχία που επιβάλλει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Οι πολυάριθμοι λεγιονάροι του συγκροτήματος έχουν καταφέρει να προσθέσουν το ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου στον κλασικό μηχανικό τρόπο ανάπτυξης του σοβιετικού ποδοσφαίρου. Όμως υπάρχουν και προβλήματα στις σχέσεις που αντίρρουν με τους παίκτες, πολλοί από τους οποίους δηλώνουν ανοιχτά την προτίμησή τους στην επιστροφή του Μπίσοβετς στην τεχνική ηγεσία της Ρωσίας. Βάση της ομάδας αποτελούν οι Βίκτορ Ανόπκα, Γιούρι Νικήφοροφ, Γιούρι Πιατνίτσκι, Νικολάι Πιζάρεφ, όλοι αγωνίζονται στη Σπαρτάκ Μόσχας, και οι λεγιονάροι Δημήτρη Χάριν, Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, Αντρέι Καντσέλσκις, Ιγκόρ Κολιβάνοφ, Σεργέι Ουράν, Ιγκόρ Σάλιμοφ και Σεργέι Κυριάκοφ, που αναδείχθηκε πρώτο σκόρ της Ρωσίας στην προκριματική φάση με 4 γκολ. Τα αποτελέσματα της ταξιαρχίας του Σαντίριν, με Ισλανδία 1-0 στη Μόσχα και 1-1 στο Ρέικιαβικ, με Λουξεμβούργο 2 νίκες 2-0 εντός και 4-0 εκτός και με την Ουγγαρία 3-0 στη Μόσχα και 3-1 στη Βουδαπέστη. Αύριο στο Las Vegas η Ρωσία θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με την Ισπανία, το Καμερούν, το Έιρε, τη Ρουμανία και το Μεξικό. Αξίζει τέλος να τονίσουμε ότι η Ρωσία έχει λάβει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου άλλη μια φορά στο πρώτο Μουντιάλ του 1930. In the summer of 1994, the most popular football players in the world will finally come to America. Έξι μήνες πριν, το σήμα που μόλις είδατε κατακρίζει τις τηλεοπτικές οθόνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση του Μουντιάλ με την κλήρωση της τελικής φάσης στο Las Vegas. Το Las Vegas Convention Center θα συγκεντρώσει σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας ολόκληρου του πλανήτη.
Η φιλοδοξία για μια χολιουδιανή φιέστα στην πόλη των καζίνων, των σλότ μασίνες και των τζόκου γενικότερα έκαναν τους διοργανωτές να προετοιμάσουν μήνες ολόκληρους το απόψινό σοου. Μέσω δορυφόρου, διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον, ο Ροντ Στιούαρτ, ο Μπάρι Μανίλο, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και άλλοι θα δώσουν ξεχωριστό τόνο στην τελετή, την οποία οι τελειομανείς Αμερικανοί την προσδιόρισαν για 88 λεπτά. Βίντεο με highlights από τις φιναλίστ, με τις πόλεις και τα στάδια θα παρελάσουν στη διάρκεια του σοου κλήρωσης, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 900 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Μια τελετή πανάκριβη που κόστησε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 560 εκατομμύρια δραχμές. Οι διοργανωτές επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις. Μια πληροφορία λέει ότι το βασικό μέρος της κλήρωσης θα γίνει σε ειδικά κατασκευασμένη ρουλέτα. Μέσω δορυφόρου από το Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Bill Clinton θα απευθύνει χαιρετισμό σε όλους τους παρευρισκομένους. Φυσικά, μέσα σε όλη αυτή τη λαμπρή τελετή, το ελληνικό στοιχείο θα δώσει το βροντερό του παρόν. Μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για όλους τους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Πέρα όμως από την συγκινησιακή φόρτιση, υπάρχει και το ζητούμενο της κλήρωσης. Η χώρα μας μπήκε στην τέταρτη κατηγορία και παρέμεινε σε αυτή ακόμη και μετά την αναδιάθρωσή τους. Στον όμιλό μας θα έχουμε σίγουρα μία από τις εκλεκτές της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Ιταλία, Βραζιλία και Βέλγιο, μία Ευρωπαία από την τρίτη κατηγορία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Έιρε, Ρωσία και Ισπανία, και μία που θα προκύψει από την δεύτερη κατηγορία, όπου βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Αφρικής, της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής. Το Μέγκα δίνει το δικό του παρόν σε αυτή την τελετή με τον απεσταλμένο μας Νίκο Κατσαρό, που λίγες ώρες πριν την κλήρωση μίλησε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αλκέτα Παναγούλια. Θα συζητήσουμε με τους επικεφαλείς της Αμερικανικής Ομοσπονδίας για τα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εδώ. Ένα παιχνίδι ήδη έχουμε, μάλλον έχει κλείσει, με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ στο Giant Stadium, που εύχομαι να είναι και το γήπεδο που θα παίξουμε τα παιχνίδια του παγκοσμίου της προκλητικής φάσης ή του πρώτου γύρου μάλλον των τελικών. Και υπάρχει πιθανότητα, επειδή δεν μας έκαναν πρόταση οι Ιταλοί και χθες συζητούσα μαζί τους, να παίξουμε το παιχνίδι της Ιταλίας αντί να το παίξουμε στην Ελλάδα, να το παίξουμε εδώ πάλι στη Νέα Υόρκη. Και καταλαβαίνεις ότι θα είναι πάνω από 70-80 χιλιάδες θεατές για φιλικό παιχνίδι. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της δεύτερης φάσης, όπως λέω, της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας. Πάντως διαπίστωσα, κύριε Παναγούλια, ότι υπάρχει προθυμία ξένων ομάδων να παίξουν με εμάς. Όλοι θέλουν να μας παίξουν, αλλά περιμένουμε να δούμε ποιοι. Σε ποιους ομίλους θα είμαστε, ώστε δεν μπορούμε να παίξουμε τον όμιλο, ξέρω εγώ, που ανήκουμε. Αν η Ιταλία είναι στον όμιλό μας, δεν μπορούμε να την παίξουμε στην Αμερική. Θα παίξουμε κάποιος άλλος. Η Πορτογαλία τώρα εμφανίστηκε χθες. Έχει εκπροσώπους εδώ η Πορτογαλία, διότι έρχεται για τουρνέ κατά τη διάρκεια της παραμονής του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να παίξει παιχνίδια, διότι παρουσιάζει μια καινούργια ομάδα με νέα παιδιά. Λίγες ώρες πριν από την κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το καλοκαίρι εδώ στην Αμερική, η προσοχή όλου του κόσμου του ποδοσφαίρου είναι στραμμένη εδώ στο Las Vegas. Όμως οι Αμερικανοί φαίνεται να γνωρίζουν πάρα πολύ λίγα πράγματα για αυτό το μεγάλο γεγονός. Ας δούμε τον γκάλο που ακολουθεί. Do you know what's the big sports event next time in the States? Absolutely, soccer. Yeah, the Olympic Festival. Not really, no. No, I don't. No, I'm not. I'm from around here, so I don't know.